Δεν μ' άρεσε η σχέση σας. Από ποια ηρωής πάνω στη σκηνή. Ναι, ναι. Ήθελα να έχετε συνεργαστεί πιο δημιουργικά, πιο ενωτικά. Δεν το είδα αυτό. Θα ήθελα να έχετε ο ένας συμπληρώσει τον άλλον. Δεν το είδα αυτό. Θα ήθελα να δω ένα ντουέτο. Σήμερα είδα ένα battle. Δεν μ' άρεσε αυτό. Λοιπόν, Ελένη μου, δεν μπήκες σταθερά. Μπήκες όντως φοβισμένα. Έχει δίκιο πάνω σου. Και μου έκανες και πολλά τονικά λαθάκια. Στο τέλος ήσουν καλύτερη και προσπάθησες να, έτσι, να ανοίξεις λίγο, γιατί ήσουν πολύ μπλοκαρισμένη, φοβισμένη, κλειστή. Δεν ξέρω τι έγινε. Εσύ, Κυριάκο μου, και εσύ ήσουν ενεργειακά έτσι πολύ κλειστός. Ήσασταν και δύο μπλοκαρισμένοι. Και δεν μ' άρεσε, ειλικρινά θα σας το λέω, δεν μ' άρεσε αυτό το πράγμα καθόλου. Γι' αυτό λοιπόν που συνέβη εδώ σήμερα, ίσως ευθύνεστε και οι δύο. Ίσως ευθύνεται ένας από τους δύο. Αυτός λοιπόν ή αυτή που προκάλεσε αυτό το μπλοκάρισμα το ενεργειακό, εάν δεν το διορθώσει στη συνέχεια, το αποτέλεσμα θα είναι σίγουρα καταστρεπτικό. Σήμερα, σε αυτό που είδαμε εδώ πέρα, τεχνικά καλύτερα στάθηκε ο Κυριάκος και γι' αυτό και μόνο τον λόγο περνάει, που όμως, Κυριάκο μου, δεν είμαι ευχαριστημένος από αυτό που είδα. Ο Κυριάκος Κωνσταντίνου θα πάρει την πρόκριση και θα συνεχίσει στην επόμενη φάση. Πρόσεξε, είναι θέμα χαρακτήρα αυτό. Εντάξει, δεν είναι θέμα τεχνικής αν είσαι καλός τραγουδιστής ή όχι. Να είσαι σίγουρος ότι υπάρχουν τέλειοι τραγουδιστές που δεν τους ξέρει κανείς. Και ένας από τους λόγους είναι και αυτός. Πάμε να δώσουμε ένα μεγάλο μπράβο και ένα χειροκρότημα στον Κυριάκο. Μπράβο, μπράβο στον Κυριάκο που κέρδισε την πρόκριση. Όποιος θέλει και μπορεί να πατήσει το κουμπί για να συνεχίσει και η Ελένη στα νοκάουτς. Ελένη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.